Ένα έγκλημα μέσα στη νύχτα του Henri Lavedan. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Στο μικρό σταθμό του Ανσενής, ένα απόγευμα του καλοκαιριού, είχα χάσει το τρένο και δεν ήξερα πώς να περάσω τον καιρό μου, γιατί το εξπρές θα περνούσε ύστερα από 3 ώρες. Ένας μεσόκοπος άνθρωπος καθόταν πάνω στο καροτσάκι των αποσκευών καπνίζοντας την πίπα του. Ήταν παλιός μηχανικός. Πήγα λοιπόν και κάθισα κοντά του για να πιάσουμε κουβέντα. Ήταν κοντός, με μάτια κοκκινισμένα και αφανισμένα τόσα χρόνια από τον αέρα και τον καπνό του τρένου, ψημένα από τις μεγάλες ζέστες και δαρμένα από τις παγωνιές. Έμεινε αρκετή ώρα μίλητος. Τα χέρια του ήσαν γεμάτα ρόζους και κουκαλιάρικα. Είχε περάσει τα 60 χρόνια και τον λέγανε, όπως έμαθα κατόπιν, Etienne Arras. Ζούσε τώρα με το εισόδημά του στο Ανσενής, στο σπίτι της κόρης του που την είχε καλοπαντρέψει. Στο τέλος άρχισε να μου μιλάει. «Ναι κύριε», μου είπε, «έχω κάνει 20 χρόνια μηχανικός στο σιδηρόδρομο». 20 χρόνια μηχανικός», του είπα. «Θα σου συνέβησαν δυστυχήματα και γεγονότα πολλά τότε. Θα είδαν πολλά τα μάτια σου. Για πείτε μου λοιπόν κάτι για να περάσει η ώρα». Έβγαλε το ψαθάκι του, έξισε το κεφάλι του σαν να ζητούσε να θυμηθεί παλιές ιστορίες, ύστερα το βάλε πάλι και σκυθρόπιασε ξαφνικά. «Αφού το θέλεις», μου είπε σε λίγο, «θα σου πω μια ιστορία. Δεν μ' αρέσει να τη διηγούμε στον κόσμο, γιατί είναι πολύ λυπητερή, όπως θα δείτε. Μα μου είναι αδιάφορο, αν και μια μηχανή του σιδηροδρόμου είναι σαν ένα σιδερένιο θηρίο που περπατά και τρέμει γη, μ' όλα τα αυτά, κάθε μηχανικός αγαπά τη μηχανή του, όπως ένας ναύτης στο καράβι του». Τον καιρό λοιπόν που έγινε το δυστύχημα, ήμουν 10 χρόνια μηχανικός στο σιδηρόδρομο Ορλεάνης, στο τρένο της νύχτας που πηγαίνει από το Παρίσι στην Άντι. Είχα θερμαστεί ένα νέο δουλευτή, κοκκινομάλι, παντρεμένο με μια πολύ όμορφη κοπέλα, πλήστρα στον Παρού, που την ζήλευε φρικτά. Τον λέγανε Καρότ, γιατί τα μαλλιά του ήσαν κατακόκκινα. Μια νύχτα του Νοέμβρη έκανε πολύ κρύο. Ο αέρας σφύριζε στα αυτιά μας και δεν μιλούσαμε γιατί δεν ακουγόμαστε. Το τρένο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Είχαμε περάσει το Τουρ και πλησιάζαμε στην Σαβοντές όταν ο θερμαστής μου είπε απότομα: «Ξέρεις πως δεν είμαι ευχαριστημένος από σένα». Τον κοίταξα με απορία και δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. «Τι έχεις μαζί μου, Καρότ», τον ρώτησα. Στεκότανε κοντά μου και μιλούσε δυνατά, κατάμουτρα. «Ξέρεις τι θέλω να πω», μου φώναξε. «Με νιώθεις. Θα αρνηθείς ότι θέλησες να βγεις περίπατο με τη Γιανούλα μου». Ήταν πολύ ζηλιάρης και άρχισε να γελώ. Τέλος του είπα: «Να σου πω την αλήθεια. Βρίσκω πως η γυναίκα σου είναι όμορφη, μα ποτέ στη ζωή μου δεν μου ήρθε η ιδέα να βγω περίπατο μαζί της». «Δεν αστειεύομαι», μου είπε καταδημωμένος. «Είναι πολύς καιρός τώρα που θέλω να σου το πω αυτό. Δεν μ' αρέσουν, ξέρεις, οι παλιά άνθρωποι». Σήκωσα τους ώμους μου και το απάντησα: «Βλέπω πως είσαι χωρίς μυαλό. Δεν ξέρεις τι λες. Κοίταξε τη φωτιά και το καζάνι σου καλύτερα». Του γύρισα ύστερα τη ράχη, μα αυτός μου δώσε έξαφνα μια τρομερή γροθιά στο σβέρκο. Με έπιασε τότε ένας άγριος θυμός, μα κατόρθωσα να βασταχτώ, γιατί το επάγγελμά μου θέλει αταραξία. «Άκουσε, Καρότ», του είπα τρέμοντας από το θυμό μου. «Μου ζητάς καυγά στα καλά καθούμενα. Είσαι όμως τυχερός, γιατί βρισκόμαστε στο δρόμο. Μα πρόσεξε να μην με ξαναχτυπήσεις, γιατί, μα την πίστη μου, σε τσακώνω από το λαιμό και σε πετάω πάνω στη γραμμή». Μόλις σώπασα, ο Καρότ όρμησε πάνω μου, γρυλίζοντας άγρια μέσα στο δαιμονισμένο κρότο του τρένου και του ατμού. «Αχρίε», μου φώναξε, «θα σου φάω την καρδιά». Έτσι, χωρίς να το θέλω, πιαστήκαμε στα γερά. Η μηχανή έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Σε μια λάμψη του καζανιού, ένας σταθμός φάνηκε στα μάτια μου και χάθηκε αμέσως. Πρόφτασα όμως και πήρα το όνομά του. Ήταν το Σενκ Μάρς. Ύστερα βυθιστήκαμε πάλι στο σκοτάδι. Ο Καρότ με κρατούσε με τα μπράτσα του, προσπαθώντας να περάσει ανάμεσα στις γάμπες μου για να με ρίξει κάτω.
Εγώ κρατιόμουν με το ένα χέρι στο σιδερένιο στήριγμα της μηχανής και με το άλλο προσπαθούσα να γλιτώσω χωρίς να τον χτυπώ. Επίσης του φώναζα διαρκώς: «Μα πάψε πια! Είσαι τρελός!» Εκείνος όμως φαινόταν πως δεν άκουγε. Άφριζε σαν τρελός με μια λύσα που δεκαπλασίαζε τις δυνάμεις του. Προσπαθούσε να πλησιάσει στο μέρος που βρισκόντουσαν τα εργαλεία για να αρπάξει κανένα φτιάρι ή σίδερο που ανακάτευε τη φωτιά και να το χρησιμοποιήσει ως όπλο. Παλέψαμε όσο μπορέσαμε, μουγκρίζοντας πνιγμένα, γιατί κι εγώ είμαστε, ακουμπώντας το καζάνι. Τα παπούτσια μας γλιστρούσαν διαρκώς πάνω στο λαδωμένο πάτωμα. Άρχισα σιγά σιγά να χάνω τις δυνάμεις μου, γιατί ο Καρότ ήταν πιο νέος και δυνατός από μένα. Άξαφνα ένα κόκκινο φως έλαμψε αριστερά μας, σαν ξαφνική τρομερή οπτασία που με πάγωσε ως το μυαλό. Ήταν ένας φωτεινός δίσκος, καταλαβαίνετε κύριε. Ένας δίσκος, ένα σινιάλο ενός άλλου τρένου που ειδοποιούσε να σταματήσω. Ο δρόμος δηλαδή δεν ήταν ελεύθερος και ο Καρότ με κρατούσε σφιχτά στα σιδερένια μπράτσα του χωρίς να μπορώ να κουνηθώ. Η θέση μας ήταν δεινή, τρομερή, φρικαλέα. Συλλογιζόμουν πως το τρένο από στιγμή σε στιγμή μπορούσε να πέσει πάνω στο άλλο τρένο που στεκόταν απέναντί μας και ανατρίχιαζα. Έβλεπα μπρος με επιβάτες κομματιασμένους, σκοτωμένους, βαγόνια κατεστραμμένα, τη μηχανή ξεπατωμένη και τον ίδιο τον εαυτό μου από κάτω της, με το κεφάλι σπασμένο. Α, όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να γλιτώσει ο κόσμος. Σημάζεψα λοιπόν τις δυνάμεις μου, έχωσα το κεφάλι μου ανάμεσα στις γάμπες του θερμαστή, την άχτηκα απότομα, γλίστρησα από τα χέρια του και τον πέταξα έξω από το βαγόνι μέσα στο σκοτάδι πάνω στη γραμμή. Δεν άκουσα καν το πέσιμό του. Αμέσως έπειτα ρίχτηκα πάνω στο ρυθμιστήρα της μηχανής, τον έκλεισα και μπόρεσα σφίγγοντας τα φρένα να σταματήσω απότομα τα βαγόνια που χτύπησαν δυνατά το ένα πάνω στο άλλο. Μόλις πρόφτασα να τα κάνω όλα αυτά. 10 μέτρα μακριά από τη μηχανή μου, ένα τρένο εκτροχιασμένο εδώ και 2 ώρες μας έφραζε το δρόμο. Μα το Θεό! Από τότε, από τη φρικτή αυτή νύχτα, περάσανε 15 χρόνια. Όταν συλλογιστώ το περιστατικό αυτό, τρέμω, ζαλίζομαι και κρύος υδρότας βρέχει το κορμί μου. «Και ο θερμαστής τι απέγινε?» ρώτησα. «Ο Καρότ, ο κακομύρης». Πέφτοντας έσπασε τη σπονδυλική του στήλη. Με κατήγγειλε φυσικά. Πέρασα από το κακουργοδικείο, μα με αθώσανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε αφού σκότωσε έναν άνθρωπο, γιατί ο Καρότ πέθανε σε λίγο. «Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι ακόμα, γιατί ξέθαψα σήμερα αυτή την τραγική ιστορία. Ό,τι έγινε όμως έγινε. Ο Θεός να με συγχωρέσει». Κι άξαφνα ο γέρο μηχανικός την άχτηκε απάνω και μου φώναξε: «Κύριε, το εξπρές έρχεται. Ετοιμάσου και καληνύχτα».